ολοκληρωμένη απάντηση στις αθλειότητες των λύκων που προσπαθούν εκ νέου να κλονίσουν το κύρος του ΑΓΕΘΑ με σκοπό να τον βγάλουν από τη μέση ή τουλάχιστον να πλήξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη που τον έχει βαρύ πυροβολικό της απέναντι στην αχαλήνοτη τουρκική επιθετικότητα, δίνει με οργισμένη απάντησή του το ίδιο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Η επίθεση συγκεκριμένων κομματικών πρωτοσέλιδων στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι πρωτοφανής, εντελώς αντεθνική και απόλυτα σκοτεινή και τελικά εξυπηρετεί μαθηματικά μόνο τα τουρκικά και ανθεληνικά συμφέροντα που θέλουν μια Ελλάδα διαλυμένη, προσκυνημένη, διχασμένη, χωρίς φράχτες, χωρίς εξοπλισμούς, χωρίς δυνατή οικονομία και δυνατή εθνική άμυνα, χωρίς Ραφάλ και Μπελαρά, χωρίς F-35, χωρίς αρχηγό με αναγνώριση και κύρος, που να απειλεί να κάψει χωρίς να ρωτήσει όποιον τολμήσει να αγγίξει έστω και έναν ελληνικό βράχο. Αυτή τη φορά, οι λύκοι της γνωστής Αγέλης επιτίθονται στο μαντρόσκυλο των ειδικών δυνάμεων, χωρίς να μπορούν να αποδείξουν οτιδήποτε, παρουσιάζοντας φερόμενο σημείωμα της ΕΥΠ, όπου επί της ουσίας δεν προκύπτει τίποτε εναντίον του ΑΓΕΘΑ από την τηλεφωνική παρακολούθησή του, η οποία ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία για να γίνει νόμιμη επισύνδεση εναντίον του, ώστε να μπορέσουν αυτό αργότερα να το εκμεταλλευτούν πολιτικά οι αποστολείς ή οι συνέτεροι της καταγγελίας. Το φερόμενο σημείωμα της ΕΥΠ αναφέρει μόνο κάποια εντελώς αναπόδεικτα πράγματα για μια οικία που φέρεται να αγόρασε ο αρχηγός του Παπάγου, επικαλούμενο εξωτερικές πληροφορίες, που σημαίνει πως δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αν υπήρχε θα προσκομιζόταν, κανένα τηλεφωνικό έβριμα και κανένα ντοκουμέντο εναντίον του, παρά μόνο αόριστες εξωτερικές πληροφορίες που πάει να πει φούσκες. Το εκπληκτικό, που δεν έχει επισημανθεί από κανέναν ως τώρα, είναι ότι η περίφημη παράγραφος με τις εξωτερικές πληροφορίες για την αγορά σπιτιού με δήθεν 600.000 μαύρα ευρώ δεν είναι στον κύριο κορμό του σημειώματος της ΕΥΠ αλλά στα σχόλια, όπως φάνηκε στη δημοσιότητα. Εάν είναι δυνατόν και πήραν ένα σχόλιο χωρίς κανένα ντοκουμέντο και το έκαναν ολόκληρο πρωτοσέλιδο για να πλήξουν τον αρχιστράτηγο της Ελλάδας. Το σχόλιο κυρίες και κύριοι, ενώ συντάκτη της ΕΥΠ, ο οποίος, όπως διαφαίνεται, έβγαλε προσωπική αντιπάθεια και πολιτική χολή για τον αρχηγό, κάτι ανεπίτρεπτο σε μια υποτίθεται αντικειμενική έρευνα μυστικών υπηρεσιών και όχι του μπακάλικου του Ζήκου. Μετά και το νέο τους φιάσκο, απειλούν τώρα τον ΑΓΕΘΑ πως αν τους κάνει αγωγή, με κίνδυνο να υποστούν βαριά καμπάνα, θα βγάλουν και ηχητικά με τον ΑΓΕΘΑ, δηλαδή τα προϊόντα των υποκλοπών ηχητικά, κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχει εξοργήσει τη δικαιοσύνη και όλους μας. Από τις υποκλαπήσεις όμως συνομιλίες, όπως φανερώνει πεντακάθαρα το φερόμενο σημείωμα της ΕΥΠ, δεν προκύπτει ούτε κάστανο για το σκληρό κομάντο, που βλέπει πια ότι ο κίνδυνος της χώρας δεν είναι μόνο έξω, αλλά και μέσα. Με το χτύπημά τους δε αυτό, πάνω στην μπάλα αρχηγός του μπιλιάρδου. Ελπίζουν, αν μη τι άλλο, να καταφέρουν ψήφους του δεξιού ή πατριωτικού λεγόμενου χώρου που θα πήγαιναν στη Νέα Δημοκρατία να τους μπρόξουν προς τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να σιγουρέψουν και τη μη αυτοδυναμία Μητσοτάκη, αλλά και να κόψουν ακόμη και την πρωτιά του για να κερδίσουν τις εντυπώσεις και το δεύτερο καθοριστικό γύρο. Δεν αποκλείεται κάποιοι μάλιστα να εύχονται ή να μοχλεύουν ακόμη και την επανάκαμψη της Χαυγής με όποια νέα ταμπέλα, απλά για να μην προτεύσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Δε Μητσοτάκης, με όλα τα στραβά και τα ανάποδά του, έχει καταφέρει έργο. Έχει προχωρήσει σε δυνατούς εξοπλισμούς. Έχει κλείσει τα σύνορα στους αγαπημένους λαθρεπιβάτες κάποιων. Έχει σηκώσει ψηλά την οικονομία και κρατά τόσα χρόνια στο στράτευμα για αρχηγό ένα αληθινό μαντρόσκυλο των ειδικών δυνάμεων που φυλάει το μαντρί της Ελλάδας, που ξημεροβραδιάζεται στις βραχονισίδες, που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν με νέες πρέσπες αυτή τη φορά του Αιγαίου. Ιδού η ανακοίνωση ΓΕΘΑ
που αποτελεί χαστούκι, γάβγισμα δυνατό στους λύκους. Η επιχειρούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας του αρχηγού ΓΕΘΑ σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία είναι προδήλως υποκινούμενη και υπηρετεί αλότρια συμφέροντα. Επειδή η πρωτοφανή στην ελληνική πολιτική ιστορία επίθεση λάσπης επεκτείνεται σε τεχνιέντος κατασκευασμένα αφηγήματα περί δήθεν περιουσίας του ίδιου ή μελών της οικογένειάς του, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η οικονομική κατάσταση του αρχηγού ΓΕΘΑ περιγράφεται λεπτομερώς, όπως προβλέπετε, στα πόθεν έσχες που έχουν κατατεθεί και στα ε9 και είναι στη διάθεση των αρμοδίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δηλώσεις των μελών της οικογένειάς του. Οι δήθεν ισχυρισμοί είναι απολύτως ψεύτικοι, συκοφαντικοί, αναπόδεικτοι και εκτός πάσης πραγματικότητας. Δεν πρόκειται δε επουδενή να αλλοιώσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτική ηγεσία και με το ΚΙΣΕΑ. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του και συνεχίζει να ασκεί απρόσκοπτα τα καθήκοντα που η πατρίδα του έχει αναθέσει πιστό στον όρκο του, στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους. Καταλήγει η σκληρή ανακοίνωση του ίδιου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι πρωτοφανή, πρωτόγνωρα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν, ένας πολιτικός οργανισμός να επιτίθεται στον ίδιο τον αρχηγό της άμυνας της Ελλάδος, στην πιο κρίσιμη συγκυρία της Ελλάδος, με τους έξω λύκους να ουρλιάζουν στα σύνορά μας καθημερινά και μέσα κάποιοι να πριονίζουν το κλαδί που κάθεται όχι μόνο ο ΓΕΘΑ, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά η ίδια η χώρα που λέγεται Ελλάδα.